που είπε χθες ο κ. Μητρόπουλος, τον αποκάλυψε χθες, που κηρύσσει αντισταγματικές τις μειώσεις στις συντάξεις. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα, 2,5 βέβαια. 2,5 δις. Όχι 2,5, 4 δις. Ναι, 4 δις. Πάρα από 3,5 δις. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια στον Δημήτρη τον Καμπουράκη για αυτό που μας θύμισε. Για αυτό το θέμα είχαν γράψει οι εφημερίδες, το Έθνος, το Βήμα. Είχαν γράψει, αλλά τώρα εσύ λες ότι έχει τελειώσει. Είχαν αποκαλύψει το περιεχόμενο των διασκέψεων. Ναι. Προχθές ελήφθηκε απόφαση, η οποία θα βγει την επόμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει τα εξής τρία πράγματα. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, σε τεχνικό επίπεδο, οι πληροφορίες που έχουμε ότι ακόμα η απόφαση, για την απόφαση γίνονται διασκέψεις και ότι δεν έχει βγει καμία απόφαση, αλλά θα βγει. Είναι λανθασμένες οι πληροφορίες αυτές, έχει βγει η απόφαση. Μεταδώσατε κι εσείς και άλλοι σταθμοί έγκυρες πληροφορίες από το απόγευμα και μετά ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις με πλειοψηφίες, μειοψηφίες. Και διατάσσουν το εξής, Δημήτρη και... Άρα έχει βγει η απόφαση, λέτε εσείς. Έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Ναι. Έχει τελειώσει βεβαίως. Και τι λέει? Και έχει τα εξής τρία ζητήματα στο διατακτικό. Πρώτα, κρίνει το δεύτερο κύκλο των συντάξεων επικουρικών και κυρίων, είναι ο νόμος 4093, εκτός συντάγματος. Άρα λοιπόν... Ενώ το ίδιο το ανώτατο ανακυρωτικό είχε κρίνει συνταγματικές τις περικοπές του πρώτου μνημονίου, βασανίζοντας τις περικοπές επικύριων και επικουρικών του δεύτερου μνημονίου, τις βγάζει εκτός συντάγματος. Παρεπιπτόντως έκρινε και τη συνταγματικότητα της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, για την οποία και εσείς μιλάτε και η κυβέρνηση αφαίνεται ότι αρτίσταται και οι δανειστές επιμένουν να εφαρμοστεί. Τι λέει τώρα αυτή η απόφαση? Πρώτο, ότι θα πρέπει να χορηγηθούν σε αυτούς που προσέφυγαν τα αναδρομικά από τον Ιούλιο που έγιναν οι περικοπές μέχρι σήμερα. Ναι. Δεύτερο, να αναπροσαρμόσει τις σημερινές του συντάξεις στα επίπεδα του Ιουλίου του 12 όταν γίνανε οι περικοπές. Και τρίτο και σημαντικότερο, γιατί είναι πολιτική λύση, γι' αυτό και μέσα από την εκπομπή σας καλώ τον κόσμο να μην προσφύγει στα δικαστήρια. Νομίζω το είπε ο Δημήτρης ο Καμπουράκης, το είπα και εγώ, ναι. Διότι είναι ολομέλεια, είναι εθνικό δεδικασμένο, είναι επικρατειακό δεδικασμένο, είναι ατελέσφορο να προσφεύγουν στα μικρότερα δικαστήρια για να τους πουν το αυτονόητο της ολομελίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει το κράτος, κύριε Μητρόπουλε? Βεβαίως το δεσμεύει. Να πω ποιο είναι το τρίτο, κύριε Οικονομέα. Ναι. Το τρίτο είναι ότι λέει ότι με τα δεδομένα και εκτιμώντας το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν μπορεί η κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω μειώσεις. Α, δεν είναι μόνο τα αναδρομικά, είναι ότι απαγορεύει στην ουσία και την περαιτέρω μείωση. Έτσι λοιπόν, και ερχόμαστε, είναι λοιπόν πολιτική αντιμετώπιση. Άρα υπάρχει δικαστικό μπλόκο. Μισό λεπτό, αυτό είναι συνηθισμένο σε αποφάσεις να απαγορεύουν και μελλοντικές κινήσεις? Ναι, διότι το σκεπτικό, επειδή όταν είχε κρίνει συνταγματικές τις περικοπές του πρώτου κύκλου, είπε ότι με δύσκολες συνθήκες θα μπορέσει η επόμενη κυβέρνηση, είχε μπει στην πρώτη απόφαση, να προβεί σε περαιτέρω μειώσεις. Έτσι λοιπόν τώρα η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει βεβαίως ένα πρόβλημα μεγάλου δημοσιονομικού κόστους. Πόσα λεφτά είναι αυτά? 3,5 δις τα λέει η απόφαση ήδη. Έχουν εκτιμήσει, το είπε ο Δημήτρης, οι ίδιοι δικαστές που μειοψήφισαν. Τα λέει αυτά που ο κύριος Καμπουράκης. 3,5 με 4 δις είναι. Ναι. Ίδια απόφαση μέσα λέει τόσα. Το κόστος είναι μεγάλο. Η κυβέρνηση έχει από τη μια αυτό το κόστος, αλλά έχει και ένα όπλο διαπραγματευτικό να πει στους δανειστές ότι όταν δανείζουν δεν καταλύεται Αλέξη η δημοκρατία. Αλέξη μου, άκου να σου πω κάτι. Έχει ένα όπλο. Τώρα όμως δεν καταλαβαίνει ότι θα αρχίσει να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και λέει: παιδιά, την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας εφαρμόστε. Πώς το έλεγα για τους στρατιωτικούς? Πώς το έλεγα για τον. Τώρα θα το ζητάνε. Βέβαια, φυσικά. Και πού θα βρείτε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής? Γιατί τώρα είσαστε κυβέρνηση, δεν είσαστε αντιπολίτευση. Προς την κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν είμαι. Δεν είσαστε κυβέρνηση. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, λέω, πού θα βρεθούν τα 4 δις? Να το απευθύνετε. Καταρχήν είναι άμεσα εκτελεστή απόφαση σε νομικό επίπεδο τώρα, λέω. Από κοινοποιήσεως, ναι. Όπως έγινε και με τις αποφάσεις των ενστόλων και ψηφίστηκε και νόμος, από κοινοποιήσεως υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης. Ναι, Αλέξη, κύριε καθηγητά, ορίστε. Κύριε βουλευτά, κύριε αντιπρόεδρε,
Εμένα με πήρε η μάνα μου χθες τηλέφωνο και μου λέει: παιδάκι μου, ένα μεγάλο δικαστήριο, μου λέγανε οι χωριανοί, ότι ένα μεγάλο δικαστήριο είπε ότι είναι παράνομη η μειώση των συντάξεων και από την πρώτη του μήνα θα πάρουν τα λεφτά πίσω. Παραδίπλα σας είναι ένα ισχυρότατο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρότερο εμού. Συνεπώς μπορείτε συνέχεια να το ρωτήσετε πώς θα γίνει. Την καλημέρα μας. Εκτελεστή. Η απόφαση είναι εκτελεστή. Η μάνα δηλαδή του Γαμπρουέλη περιμένει τα λεφτά. Αν όχι από αυτό το μήνα από τον άλλο θα τα πάρει. Ξαναλέω. Οι αποφάσεις, κύριε Οικονομέα, οι αποφάσεις των ολομελιών των ανωτάτων δικαστηρίων χρήζουν πολιτικής συμπεριφοράς και εφαρμογής. Άρα, ο κόσμος δεν πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Εντάξει, το είπαμε. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Η κυβέρνηση από τότε που θα δυσκοινοποιηθεί μετά από 20 μέρες οφείλει να πάρει θέση. Κύριε Μητρόπουλε, δεν μας λέτε όμως τα λεφτά που θα βρεθούν. Τα λεφτά να στα συζητήσουν. Αν τα βρει η κυβέρνηση σου, λέει ο Καλύβης. Τα λεφτά θα στα πει. Ο άλλος είναι κόμμα, σου πω. Προσέξτε. Μία λύση πρέπει, μία λύση όπως βρέθηκε με τους ενστόλους, εκεί δόθηκε τμηματική καταβολή. Δεν πάει όμως να είναι 4 δις διαφορά, ρε εσύ, Αλέξη. Δεν είναι η κυβέρνηση αστολίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση άπαξ και λειτουργούν οι εξουσίες. Βασανίζονται οι νόμοι στα ανώτατα δικαστήρια. Το πρόσχημα, ο λόγος ότι δεν υπάρχουν ή που θα βρεθούν κλπ. Είναι πολιτική απόφαση και το αντιμετωπίζει. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.